Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού από τους πόντιους ευνηδίασαν την ομάδα του Φωκικού που στη συνέχεια προσπάθησε να αντιδράσει. Έχασε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, κατάφερε να μειώσει όμως στην επανάληψη. Η απόδοση των ποδοσφαιριστών του Κώστα Λίβα δεν ήταν τέτοια για να τους δώσει την δυνατότητα να φτάσουν στην ισοφάριση, ακόμη και στην νίκη που θα τους έδινε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς και θα τους έφερνε πολύ ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα και σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή και την πρωτοπόρο Καλονί. Είναι ένα παιχνίδι που χάθηκε, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ο πόλεμος συνεχίζεται, ο μαραθώνιος συνεχίζεται, είναι μακρύς ακόμη ο δρόμος και για τον Φωκικό που θα πρέπει να δείξει ψυχικά αποθέματα για να αντιμετωπίσει το επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Μακεδονικό, το οποίο θα πρέπει να είναι νικηφόρο, να πάρει θετικό αποτέλεσμα στην Πτολεμαϊδα από τον Εορδαϊκό για να διεκδικήσει μέχρι τέλος την άνοδο στην μεγαλύτερη κατηγορία. Ο Βαγγέλης Ζαγκούτσης βρέθηκε στο γήπεδο, βρήκε και σημαντικούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου εκεί, έκανε και κάποιες συνεντεύξεις. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Στην άνθρωση, ο Φωτικός φιλοξένησε την Αθλητική Ένωση Ποντίων Κατερίνης. Η γηπεδούχη με βλέψεις για άνοδο. Η μακεδονική ομάδα με εντελώς διαφορετικούς στόχους στο πρωτάθλημα. Δίνει τη δική της μάχη για την παραμονή στην κατηγορία. Και εδώ οι φίλοι του Φωτικού με τα κουδούνια στο χέρι. Χαρακτηριστική εικόνα φέτος από την κερκίδα στα εντός έδρας μάτς. Τα κουδούνια πάντως σήγησαν στο ξεκίνημα του αγώνα και ο ενθουσιασμός έδωσε τη θέση του στην ψυχρολουσία. Μόλις στο δεύτερο λεπτό οι πόντοι άνοιξαν το σκορ και πάγωσαν την ηλιόλουστη Άμφισσα. Ο Παπαστεριού βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή, νίκησε τον Παρασκευά και 0-1 για τους πόντιους Κατερίνης. Οι παίκτες του Φωτικού δεν πρόλαβαν να συνέλθουν από το αρχικό σοκ και ακολούθησε δεύτερο γκολ για τους φιλοξενούμενους. Δύο λεπτά μετά στο 4 ο Κυρτέγος έντραρε για τον Μουρατίδη, ο οποίος πολύ όμορφα κατέβασε την μπάλα και με δυνατό σου την έστειλε στα δίκτυα του Παρασκευά που δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. 0-2 για την Αθλητική Ένωση Ποντίων, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, ούτε ο πιο απεσιόδοξος φίλος του Φωκικού δεν θα μπορούσε να φανταστεί μια τέτοια εξέλιξη στο παιχνίδι. Στο δίλεπτο 9-11 ο Φωκικός πλησίασε δύο φορές κοντά στον γκολ. Την πρώτη με κεφαλιά του Δήμα, έπειτα από σέντρα του Δημητρουλόπουλου, και τη δεύτερη με νέα κεφαλιά, αυτή τη φορά από τον Τζέκο μετά από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Δήμας. Βέβαια το μάτς είχε πολύ δρόμο ακόμη και η ομάδα της Άμφισσας σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να πετάξει λευκή πετσέτα από το πρώτο ημίχρονο. Και στο 18 ο Κανελόπουλος φρόντισε να στείλει το μήνυμα. Ο επιθετικός του Φωτικού βρέθηκε απέναντι από τον Λαζαρίδη, τον πλάσαρε άψογα και μείωσε σε 1-2, αποδεικνύοντας γιατί βρίσκεται στην πρώτη θέση των σκόρερς της Football League 2. Στο 21 αντεπίθεση για τους πόντους με τον Κυρτέγο, ο οποίος όμως άνοιξε την μπάλα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχό της και ενώ βρέθηκε απέναντι από τον Παρασκευά. Στο 24 λανθασμένη εκτίμηση του τερματοφύλακα των Ποντίων, Λαζαρίδη, μπάλα πέρασε στον Κουμπρόγλου, σε κενή αιστεία έκανε την προβολή στέλνοντάς την out. Χάθηκε εδώ η ευκαιρία για το 2-2. Ο Καλέργης έκανε τη σύρτη σέντρα για τον Τζέκο με τον επιθετικό του Φωτικού να κάνει την προβολή αλλά να μην μπορεί να μπει στην πορεία της μπάλας. Μία ακόμη καλή στιγμή για τον Φωτικό στο 36. Στο 43 μία ακόμη ευκαιρία πέρασε ανεκμετάλλευτη για την ομάδα του Κώστα Λίβα και έτσι παρέμεινε το 1-2 στο πρώτο ημίχρονο σε ένα χορταστικό μάτς. Στην επανάληψη ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε αν και στο πρώτο λεπτό της ο Φωτικός είχε την ευκαιρία για την ισοφάριση. Ο Δήμας εκτέλεσε το φάουλ και κεφαλιά του Τζέκου η μπάλα στο δεξί δοκάρι του Λαζαρίδη. Η τύχη γύρισε την πλάτη στην ομάδα της Άμφισσας και σε αυτή εδώ τη φάση. Στο 73 ο Δήμας βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή σε καλή θέση για σουτ, καθυστέρησε να το κάνει με αποτέλεσμα να δώσει χρόνο στους αμυντικούς των Ποντίων για να αντιδράσουν και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων μεγάλη ευκαιρία με τον Κανελόπουλο, ο οποίος σούταρε από πολύ κοντά, ο Λαζαρίδης όμως μπλόκαρε και κράτησε το τελικό 1-2 για την ομάδα του. Φωτικός έχασε σημαντικό έδαφος για την κατάληψη της πρώτης θέσης και δεν εκμεταλλεύτηκε την ήττα της επανομής μέσα στην Αύπακτο και το ρεπό της Καλονής. Πιστεύω ότι μπήκαμε πάρα πολύ καλά στο μάτς. Βάλαμε δύο γρήγορα και όμορφα γκολ. Εκεί που είχαμε την ευκαιρία δύο φορές με τον Κυρτέγο που είχαμε αριθμητική περιοχή στην αντεπίθεση και ανοίχτηκε πάρα πολύ ο Φωκικός. Ήμασταν σε δύο φάσεις, δύο με έναν. Δυστυχώς δεν το εκμεταλλευτήκαμε εκεί. Μπορούσαμε, πιστεύω, να κλείσουμε το μάτς. Μπήκε ξανά στο μάτς ο Φωκικός με το 2-1 και πιστεύω τραβηχτήκαμε μετά πολύ πίσω. Δώσαμε χώρο στο Φωκικό, κινδυνεύσαμε πάρα πολύ, ειδικά δεν βρήκαμε τρόπο σχεδόν 50-55-60 λεπτά θα έλεγα να αντιμετωπίσουμε τον Κουμπρόγλου που πιστεύω ότι ήταν ο κορυφαίος παίχτης του Φωκικού. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την τύχη που μας έλειπε τα πολλά τα παιχνίδια τα προηγούμενα που αξίζαμε
να φύγουμε με διπλό, όπως και προηγούμενη εβδομάδα με την αναγέννηση. Σταθήκαμε σε 3-4 φάσεις τυχεροί, μεγάλες ευκαιρίες του Φωκικού που δεν κατάφερε να βάλει τον γκολ της ισοφάρισης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το διπλό για μας. Ο στόχος μας είναι να μείνουμε στην κατηγορία, θα το παλέψουμε μέχρι την τελευταία την αγωνιστική. Σίγουρα αυτή ήταν εκτός προγράμματος. Βρεθήκαμε να χάνουμε στο πρώτο δεκάλεπτο με 2-0, με δύο αδράνειες σημαντικές μπορώ να πω στην άμυνά μας. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να βάλουμε ένα γκολ, μπήκαμε πάλι στο παιχνίδι, χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, μας γύρισε μπορώ να πω σήμερα η τύχη την πλάτη. Και τελικά παρόλο τα παιδιά προσπάθησαν πάρα πολύ, δεν κατάφεραν να γυρίσουμε το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε, ακόμα είναι αρκετά παιχνίδια. Θετικό είναι που έχασε και η επανομή. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί αυτό για να φτάσουμε στο στόχο μας που είναι η άνοδος. Ποτέ δεν είναι σίγουρο για κάτι και σήμερα υπολογίζαμε να κερδίσουμε. Αυτό δεν έγινε. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, συγκέντρωση και τύχη καμιά φορά για να έρθει το αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν στεκόμαστε εδώ. Εγώ είμαι ευχαριστημένος για την προσπάθεια των παιδιών. Παρά αυτό το αποτέλεσμα δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικό. Από εδώ και στο εξής μετράνε πάντα οι τρεις βαθμοί. Εντάξει. Όταν μείνεις πίσω με δύο γκολ από το πρώτο δεκάλεπτο, σίγουρα υπάρχει και το άγχος και όλα. Εντάξει, προσπαθήσαμε, δεν μπορούσαμε να το γυρίσουμε το παιχνίδι, συνεχίζουμε. Τον αγώνα παρακολούθησε και ο προπονητής ποδοσφαίρου Νίκος Γκουλής, ο οποίος μάλιστα πέρασε από το μικροσκόπιο του κάποιους ποδοσφαιριστές του Φωκικού. Ήρθα να δω τρεις παίκτες που αγωνίζουν στο Φωκικό, που ακούσει πολύ καλά λόγια. Κοντά είμαστε, όχι, δεν υπάρχει λόγος, και εσείς γνωρίζετε και εγώ γνωρίζω. Αυτή είναι η δουλειά μας στο ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τις προηγούμενες μέρες είμαστε στην Ολλανδία. Σήμερα είμαστε εδώ να δούμε κάτι άλλο. Έτσι είναι. Τρέχεις παντού. Και πιστεύω ότι πρέπει να έχεις άποψη εσύ ο ίδιος. Ο Φωκικός είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Αυτό φαίνεται και από τα παιχνίδια και από τους βαθμούς που κερδίζει. Πιστεύω ότι είναι 2-3 ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο. Πιστεύω έχει τη δυνατότητα και μπορεί. Από ό,τι βλέπω και σήμερα. Πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές, αλλά αυτό που την διακρίνει είναι ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ποδόσφαιρο και αγωνιστική διάθεση. Το Λεβαδιακό τον έχετε παρακολουθήσει τέτοιο. Ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα που πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει. Έχει πολύ καλό ρόστερ, ισχυρή ηγεσία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.